Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, γιατί έχουμε κοντά μας την Νατάσα Θεοδωρίδου. Αυτή η κοπέλα με την ζεστή, βαθιά λαϊκή φωνή της, εδώ και πολλά χρόνια, έχει μια μόνιμη παρουσία στο τραγούδι, το υπηρετεί με πίστη, με επιμέλεια και βέβαια είναι και παιδί της Θεσσαλονίκης, το ξέρετε όλοι. Την καλωσορίζουμε με αγάπη. Έλα, αγάπη. Τα εμβληματικά τραγούδια που δένουν τις γενιές και κάνουν τους ανθρώπους. Γιώργο μου, αυτό το τραγούδι κοντά. Όταν μου τηλεφώνησες ήθελα να το πω. Καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαι εδώ. Είσαι το όνειρο της ζωής μου. Και τώρα που βρίσκομαι εδώ εκπληρώνεται αυτό το όνειρο. Είναι αλήθεια, αυτοί το ξέρουν όλοι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι το αγαπημένο της μητέρας μου και ήταν έτσι μέσα από την καρδιά μου επιθυμία να το πω. Γιατί με έναν τρόπο, κάπως έτσι στις οικογένειες μεταλαμπαδεύονται τα τραγούδια. Ναι, αυτό είναι. Και τα μαθαίνουμε εμείς και εμείς τα παιδιά μας και πάει λέγοντας. Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό το υπέροχο τραγούδι ήθελα να το πω για αυτόν ακριβώς το λόγο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά που ήρθες και μας χάρισες την όμορφη παρουσία σου και τη φωνή σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κι άλλο τραγούδι του Καλδάρα. Καλδάρα σε ευτυχία Παπιανοπούλου. Κλασικό τραγούδι κι αυτό. Φανταστικό. Oh,
εργασία μου που χρόνια με γελούσε. Πώς θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή. Ψεμένα τώρα πια ταιριάζει για να κλάψω για της καρδιάς μου τα χαμένα ιδανικά. Ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να τα πούμε πάλι σύντομα. Τώρα θα ανασάνω, τώρα θα φύγω και θα πάρω μια ανάσα. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω ένα πράγμα μόνο για να φύγω. Θέλω μια αγκαλιά μόνο. Αγάπη μου, γλυκιά. Να είσαι καλά. Και να προσέξεις λίγο ακόμα. Τελειώνουν όλα σε λίγο. Το όνειρό μου τώρα εκπληρώθηκε. Σας αγαπώ πολύ όλους. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, όταν ακούω Γιώργος Νταλάρας, νομίζω ότι περνάει από μπροστά μου όλη μου η ζωή. Τον θαύμαζα και συνεχίζω φυσικά να τον θαυμάζω, όπως και όλοι μας. Είναι παράδειγμα για όλους εμάς τους τραγουδιστές, παράδειγμα προς μίμηση, παράδειγμα ταλαντούχου ανθρώπου, εργατικού ανθρώπου και ανθρώπου που άνοιξε πάρα πολλές πόρτες και μας έβαλε μέσα σε πολλά είδη τραγουδιών που δεν γνωρίζαμε και έτσι μάθαμε κι εμείς και μεταλαμπαδεύτηκε η μουσική, όλα αυτά τα είδη της μουσικής, σε εμάς τόσα χρόνια. Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο. Λοιπόν, ακούστε τώρα το περίεργο της υπόθεσης. Δεν έχουμε γνωριστεί, έχουμε γνωριστεί μόνο κοινωνικά. Και είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω κοντά του. Γι' αυτό και όταν βγήκα έτσι στη σκηνή να τραγουδήσω, νομίζω ότι θα το καταλάβουν όλοι οι φίλοι, είχα ένα σφίξιμο στην καρδιά, γιατί είναι ένα όνειρο, ήταν ένα όνειρο πάντα να τραγουδήσω με τον Γιώργο της καρδιάς μου. Γι' αυτό δεν θέλω να λέω με τον κύριο Νταλάρα, θέλω να λέω με τον Γιώργο, γιατί είναι ο Γιώργος της καρδιάς μου. Και αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Οπότε εσείς δεν ξέρω τι μήνυμα θα πάρετε. Το δικό μου μήνυμα όμως είναι ότι είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Για να είμαι σωστή και τίμια, μου αρέσουν όλα τα τραγούδια.
Αλλά αυτό που τραγούδισα και εκεί είναι το νύχτα χωρίς φεγγάρι, γιατί είναι το αγαπημένο της μαμάς μου. Και το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι ερωτικό, είναι ένα τραγούδι γλυκό, που ξυπνάει πολλές εικόνες για μένα, για κάποια γεγονότα της ζωής μου, και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε όταν μου το πρότεινε κιόλας, γιατί θα το ζητούσα, αλλά με διευκόλυνε. Να μαζεστάρει στην παγωνιά.